γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει, προχωράμε, το κεφάλι ψηλά, η ομάδα να συγκροτείται. Ο βασικός κορμός της είναι αυτός. Δεν παραχωρείται καμία αθλήτρια. Αυτό το στέλνω μήνυμα σε όλους τους κυρίους δεξιά και αριστερά. Παρά μόνο αυτοί οι 2-3 που αν θελήσουν να φύγουν, που είχαμε συμφωνία μαζί τους για ένα έτος. Από τον υπόλοιπο κορμό δεν φέρνει κανείς. Και η ομάδα θα ενισχυθεί και θα ενισχυθεί σοβαρά. Υπάρχει χρηματοδότης, ο οποίος είναι δίπλα μας. Θα μας βοηθήσει για την επόμενη χρονιά. Η ομάδα θα αλλάξει έδρα, θα έρθει στο Δήμο του Μοσχάτου, που μας έχει αγκαλιάσει και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Δήμαρχο Μοσχάτου, τον κύριο Ευθυμίου, και στον κύριο Φελά, τον Γιώργο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, και στην ομάδα του Μοσχάτου, την αντρική που μας αγκάλιασε. Η ομάδα μας θα έρθει εδώ, θα έχει την έδρα της στο φυσικό της χώρο, εδώ θα είναι στο Μοσχάτο. Και πιστεύω ότι όταν μιλάμε του χρόνου, τέτοια εποχή, για την πορεία της ομάδας, θα μιλάμε για τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ούτως ή άλλως οι προπονήσεις εδώ γινόντουσαν, πρόεδρε, και οι εντός έδρας αγώνες. Εδώ γινόντουσαν, γιατί το κήπεδο της Γλυφάδας ανακατασκευάζεται. Αλλά εκτός από εκεί θέλω να πω και κάτι, και δεν με ενδιαφέρει αν θα πικράνω κάποιους. Η Γλυφάδα είναι ένας αντιποδοσφαιρικός δήμος. Δεν νοείται ένας δήμος να έχει μια ομάδα η οποία διακρίνεται κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα. Και φέτος που ανακατασκευάζει το γήπεδο, η δημοτική αρχή δεν σήκωσε καν το τηλέφωνο να πει: βρήκατε έδρα, πού θα παίξετε φέτος? Γιατί ανακατασκευάζεται το γήπεδο. Ό,τι κάναμε, το κάναμε μόνοι μας. Με τις γνωριμίες μας και με τις επαφές μας. Η δημοτική αρχή απούσα. Όσον αφορά ο κόσμος της Γλυφάδας, θεωρώ ότι δεν είναι προτεραιότητα το ποδόσφαιρο για αυτούς. Είναι κάποια άλλα αθλήματα και τους κατανοώ και τους πιστεύω. Δεν είναι υποχρέωση να ακολουθήσει το ποδόσφαιρο επειδή παίζει η γυναική ομάδα εκεί. Εδώ βρήκαμε μια αγκαλιά, μια ζεστασιά. Βρήκαμε κόσμο στην κερκίδα παρόλο τον COVID. Βρήκαμε παιδάκια να κάνουμε τις ακαδημίες μας δίπλα στα γήπεδα εδώ. Έχουμε βρει ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο που μας προσέχουν και μας θέλουν. Και όταν σε θέλουν κάπου, δύσκολα αρνείσαι. Άρα, πρόεδρε, την καινούρια αγωνιστική χρονιά η ομάδα θα έχει έδρα το Μοσχάτο που την είχε και φέτος. Θα είναι φυσική της έδρα. Φυσική της έδρα. Και θα μετακομίσει και εδώ ως έδρα αθλητικό σωματείο. Εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη, γιατί συζητάμε με κάποια σωματεία τη Super League. Εκεί θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Βγάλατε μια ανακοίνωση στο προσωπική και είπατε ότι την καινούργια σεζόν αλλάζει έδρα και αλλάζει και ονομασία. Ακριβώς. Η ομάδα θα λέγεται, αν δεν γίνει κάτι από αυτά που σας είπαμε, κάποια σωμάτια τη Super League, θα λέγεται Οδυσσέας Μοσχάτου. Οδυσσέας Μοσχάτου. Το Οδυσσέας θα μείνει. Το Οδυσσέας είναι ιστορικό σωματείο στην Γλυφάδα. Κουβαλάμε ένα όνομα βαρύ και δεν θα το αφήσουμε. Απλά θα αλλάξει το τοπονύμιο. Θα λέγεται Οδυσσέας Μοσχάτου. Εμείς δεν πρόκειται την ομάδα ούτε να την πούμε Άι Μοσχάτου ούτε τίποτα. Δεν διεκδικούμε από καμία ομάδα του Μοσχάτου ούτε να τη βγάλουμε από το σπίτι της, ούτε να της φέρουμε δυσκολίες. Εμείς θα έρθουμε σαν φίλοι, σαν φιλοξενούμενοι με τους ανθρώπους και να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία που επιδείξαμε και την οποία θέλουμε και για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Πρόεδρε, υπάρχει μια πικρία και από τη Δημοτική Αρχή Γλυφάδας και μεγάλη πικρία. Σας προλαβαίνω, μεγάλη πικρία. Γενικά ο Δήμος της Γλυφάδας και η κοινωνία της Γλυφάδας πριν ελαχίστων εξαιρέσεων δεν στάθηκε ποτέ σε αυτή εδώ την ομάδα. Διαχρονικά η Δημοτική Αρχή ήταν απέναντι. Γιατί δηλαδή, η ομάδα πάντα πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα της ΑΕθνικής γυναικών. Πάντα. Η ομάδα πρωταγωνιστούσε πάντα στο πρωτάθλημα. Δεν είχε όμως ποτέ τη συμπαράσταση αυτή που έπρεπε να έχει. Για να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί. Θέλω να πω από εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Παπάζογλου, τον ιδιοκτήτη της φαρμακευτικής της Pharmex, που όποτε τον χρειαστήκαμε, τον βρήκαμε δίπλα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μάριο τον Κασέρη, τον αντιδήμαρχο που πραγματικά μας βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα από το Δήμο, με προσωπικές του πρωτοβουλίες, όπως επίσης και τον Περικλή τον Δορκοφυγή, τον σημερινό αντιδήμαρχο αθλητισμού, ο οποίος προσωπικά ο ίδιος, προσωπικά, όχι με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, την ομάδα κάποιες περιπτώσεις που είχε ανάγκη και χρειαζόταν βοήθεια, τη βοήθησε. Οι υπόλοιποι όλοι...